Στον κύριο Ανδρέα Εράκη, στη μαμά και τον μπαμπά του και στη γυναίκα του, οι οποίοι απόψε μας προσκάλεσαν και μας παραχώρησαν αυτό το χώρο, το ζεστό, όμορφο και φιλόξενο αυτό χώρο στα πόδια του Ψιλωρίτη. Γιατί βρισκόμαστε και θέλω να το ακούσουν αυτό οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Είμαστε στα Σίσαρα, όσοι δεν το έχουν ακούσει. Είναι ένα μικρό, πολύ γραφικό όμως χωριό της Κρήτης, με όλα τα αρώματα και τα χρώματα της κρητικής φύσης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, εύχομαι και σε εσάς καλά να περάσετε απόψε και θα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, τυχόν ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ελένη Μπερζιτζόγλου, την λυκειάρχη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και τη φιλόλογό τους, τη φιλόλογο στο ίδιο λύκειο, την κυρία Δέσποινα Πιταροκύλη, που ήρθαν για να τιμήσουν απόψε αυτή την παρουσίαση και μαζί τους, με το λύκειό τους, έχουμε μια άλλη λέσχη ανάγνωση στην Τρίτη το απόγευμα στο γραφείο μας στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ επίσης τις φίλες μου που ήρθαν από το Ηράκλειο, όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν από το Ηράκλειο να μας ακούσουν απόψε εδώ. Η λέσχη μας είναι υβριδική, επομένως έχουμε και παρόντες και διαδικτυακούς που παρακολουθούν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με λίγα λόγια για την ιστορία της συγγραφής του έργου και την απήχησή του. Ο Καπετάν Μιχάλης είναι από τα έργα που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης σε όριμη ηλικία, δηλαδή το 49 με 50, το 57 πέθανε, επομένως ήταν έργο της τελευταίας δεκαετίας της ζωής του. Και ο ίδιος βέβαια, ως είδος λογοτεχνικό, τα μυθιστορήματα δεν τα αγαπούσε ποτέ. Πάντα ήθελε να θεωρείται ποιητής και τα θεωρούσε πάρεργα, δηλαδή έγραφε το μυθιστόρημά του ή το κάθε μυθιστόρημα για να περνάει η ώρα του, έτσι έλεγε τουλάχιστον. Έγραψε βέβαια μεγάλα ποιητικά έργα, την Οδύσσεια, που είναι ένα έπος, 33.333 στροφές, και τις Τερτσίνες, που είναι σε δαντικό μέτρο εξαιρετική ποιήση. Αυτά όμως που διαβάστηκαν και αγαπήθηκαν περισσότερο και μεταφράστηκαν σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως και ο Οδύσσεια βέβαια μεταφράστηκε, έχει τα ποίηματά του, και όλο του το έργο, ήταν τα μυθιστορήματά του. Ο Ζορμπάς, από τα πιο γνωστά μας, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, ο τελευταίος πειρασμός, ο φτωχούλης του Θεού, οι αδερφοφάδες, ο βραχόκηπος. Ο Καπετάν Μιχάλης όχι μόνο κέρδισε την προτίμηση των αναγνωστών και των κριτικών, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και κριτικά κείμενα και μελετήματα για αυτό το μυθιστόρημα, αλλά δεν άφησε αδιάφορους και τους ανθρώπους της τέχνης, κυρίως τους ανθρώπους του θεάτρου και της μουσικής. Ανέβηκαν αρκετές θεατρικές παραστάσεις, μέχρι και πρόσφατα ανέβαινε ο Καπετάν Μιχάλης στα θέατρα, και μια από τις καλύτερες αυτές ήταν εκείνη με τον Μάνο Κατράκη το 1966, με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε απόψε τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια. Στον κινηματογράφο θα το έχουμε σε λίγο, το επόμενο φθινόπωρο. Θα είναι σκηνοθετημένο από τον Κώστα Χαραλάμπους και το περιμένουμε. Ένα καινούριο έργο με τον Καπετάν Μιχάλη. Τώρα για το βιβλίο. Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε το 1953 από τον εκδοτικό Οίκο Μαυρίδη και από το 1964 και μετά κυκλοφορούσε από τις εκδόσεις Καζαντζάκη. Έως και πέρυσι που ανέλαβα την έκδοση των έργων του Καζαντζάκη, οι εκδόσεις Διδιόπτρα, και έχουμε μια πολύ ωραία σύγχρονη έκδοση του Καπετάν Μιχάλη. Θα σας δείξω τώρα, δεν ξέρω αν τα παίρνει η κάμερα, αυτή είναι η έκδοση, η τελευταία των εκδόσεων Καζαντζάκη, σε σκληρόδετο, και αυτή επίσης είναι μια χρηστική έκδοση που είχε εκδώσει η Νίκη Σταύρου, επίσης πολύ καλή, και αυτή είναι η τελευταία έκδοση από τη Διόπτρα. Όλες πολύ καλές εκδόσεις. Άρχισε να μεταφράζεται στις ευρωπαϊκές πρώτα γλώσσες από τη δεκαετία κιόλας του 50. Σήμερα έχουμε τη μετάφρασή του σε 32 περίπου γλώσσες, σύμφωνα με το εκδοτικό σημείωμα που έχει δημοσιεύσει η Νίκη Σταύρου στην έκδοση του 2017. Νομίζω βλέπουμε τη διαφάνεια, Σοφία μου. Να δούμε. Ναι, εδώ είναι μία σκηνή από την ταινία, από το θέατρο με τον Μάνο Κατράκη και τον Βύρον Πάλι. Είναι Καπετάν Πολυξίκης ο Βύρον Πάλις και Καπετάν Μιχάλης ο Μάνος Κατράκης και οι δύο μεγάλοι ηθοποιοί, και δίπλα είναι ο δίσκος του Χατζηδάκη, ο Καπετάν Μιχάλης. Η μικρή ιστορία τώρα της συγγραφής του έργου. Πολλά χρόνια πριν από τη συγγραφή του μυθιστορήματος, ο Καζαντζάκης είχε γράψει στα γαλλικά το Καπετάν Ελιάς, ένα μέρος του οποίου ενσωματώθηκε μάλλον στον Καπετάν Μιχάλη, και μετά ο συγγραφέας το κατέστρεψε. Και πριν όμως από τον Καπετάν Ελιά,
Υπήρχαν και άλλα προσχέδια με τα οποία φαίνεται να ετοίμαζε ένα παρόμοιο έργο. Τώρα, στον Ανήφορο που εκδόθηκε φέτο, το πρώτο μέρος του Ανήφορου φαίνεται να είναι ένα πρόπλασμα από αυτό που έχουμε μέσα στον Καπετάν Μιχάλη, το ένα μέρος, το πρώτο. Στον πρόλογο του έργου, ο ίδιος αναφέρει για ποιο λόγο έγραψε το έργο αυτό. Όταν άρχισα τώρα στα γεράματα να γράφω τον Καπετάν Μιχάλη, ο κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος. Να σώσω δίνοντάς το με λέξες, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Δεν ξέρω τι γίνονταν την εποχή εκείνη στα άλλα παιδιά της λευτερωμένης Ελλάδας, μα τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν έναν αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του Καπετάν Μιχάλη. Η δράση του μυθιστορήματος τοποθετείται στα 1889 στην Κρήτη, όπου ήδη από το 1896 στα 1889 έχει ξεσπάσει η δεύτερη μεγάλη εξέγερση κατά των Τούρκων. Η προηγούμενη ήταν το 1866, τότε που ανατινάχθηκε το Αρκάδι. Θα σας πω δύο λόγια μόνο για τα ιστορικά γεγονότα. Το 1889 ο Σουλτάνος, παραβιάζοντας τη σύμβαση της Χαλέπας, που υπογράφηκε το 1878, έστειλε στην Κρήτη τον συνταγματάρχη Ταξίν και 200 χωροφύλακες για να αστυνομεύουν το νησί, ενώ η σύμβαση όριζε να αστυνομεύεται η Κρήτη από σώμα κριτικής χωροφυλακής. Αυτό δημιούργησε προβλήματα. Αυτά τα ιστορικά γεγονότα τώρα, δεν σας τα αναφέρω βέβαια για να κάνω ιστορία, γιατί δεν είμαι ιστορικός, αλλά για να δείτε σε ποια Κρήτη γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Καζαντζάκης, σε ποιο κόσμο σκοτεινό και βίαιο. Νεαρό αγόρι στα 6 του χρόνια, είδε με τα παιδικά του μάτια την Επανάσταση να πνίγεται στο αίμα, τις σφαγές και τις βιοπραγίες. Γιατί η Επανάσταση του 1889 όντως πνίγηκε στο αίμα για άλλη μια φορά. Αυτά τα γεγονότα επηρέασαν βαθιά τις απόψεις και το χαρακτήρα του, όπως γράφει στην αναφορά στον Γκρέκο, στην αυτοβιογραφία του. Θα προσθέσω εδώ κάτι που δεν το σκεφτόμαστε βέβαια, ότι τα παιδικά βιώματα του Καζαντζάκη συγγενεύουν αισθητά με τις εμπειρίες που έζησε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, όπου γεννήθηκε το 1900, ο Γιώργος Σεφέρης, και τις αναφέρει με δύο συμπυκνωμένες μόνο κουβέντες στο χειρόγραφο του Σεπτέμβρη 1941. «Είχα πολύ ζωντανό μέσα μου», γράφει, «το συνέστημα του τι θα πει σκλαβιά». Νομίζω ταυτίζεται η άποψη με τον Καζαντζάκη εδώ. Βασικός θεματικός άξονας του έργου είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο ερωτικό πάθος και στο χρέος για την κατάκτηση της ελευθερίας. Το έργο είναι μυθοπλασία και τα ιστορικά γεγονότα τα οποία ενσωματώνονται στην αφήγηση δεν περιγράφονται με ακρίβεια. Αντλούνται από διαφορετικές περιόδους της νεότερης ιστορίας της Κρήτης, κυρίως του 19ου αιώνα, αλλά οι διαφορετικές εξεγέρσεις φαίνεται σαν να συγχωνεύονται σε μία. Παραδείγματος χάρη, το μοναστήρι του Αφέντη Χριστού που καίγεται στο τέλος έχει μάλλον ως ιστορική αναφορά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό το μυθιστόρημα ως ένα αμιγώς ιστορικό μυθιστόρημα. Στην πλοκή οι ήρωες είναι επινοημένοι, κάποιοι από τους οποίους όμως θα πρέπει να ήταν πραγματικά πρόσωπα. Θεωρείται ότι το πρότυπο του καπετάν Μιχάλη ήταν ο πατέρας του συγγραφέα, ο Μιχάλης Καζαντζάκης, με τον οποίο η σχέση του ήταν συγκρουσιακή. Τον αγαπούσε και τον φοβόταν. Μία σχέση φόβου αλλά και θαυμασμού παράλληλα δηλαδή. Ωστόσο αντικατοπτρίζεται στον καζαντζακικό ήρωα και η φυσιογνωμία του καπετάν Μιχάλη Κόρακα. Επίσης μέσα στην αναφορά συναντούμε μία μικρή του κοπούλα, για να δούμε δηλαδή ότι αυτά τα πρόσωπα που έχουμε μέσα, κάμποσα από αυτά τα πρόσωπα, ήταν από την πραγματικά πρόσωπα από τα παιδικά χρόνια του Καζαντζάκη. Συναντούμε μια μικρούλα, μια τουρκοπούλα, την Εμινέ, που στο μυθιστόρημα είναι κεντρικό πρόσωπο και θα τη συναντήσουμε παρακάτω. Επίσης αναφέρεται η εικόνα μιας γυναίκας με αλφισμό, όπως οι φουκαροπούλες στον καπετάν Μιχάλη. Ο αλφισμός είναι, όταν είναι μια δερματική πάθηση με λευκό δέρμα, κόκκινες κόρες, δηλαδή μια αναπηρία. Και αυτά τα άτομα με αυτό το πρόβλημα ζουν μόνο τη νύχτα, τη μέρα δεν μπορούν καθόλου να ζήσουν. Και κάποιοι γείτονες λοιπόν του Καζαντζάκη αναφέρονται και προσομοιάζουν στον κύριο Δημητρό του μυθιστορήματος και με τη γυναίκα του. Θέλω να σας πω ότι και μάλλον και ο καπετάν Πολυξίκης πρέπει να ήταν πραγματικό πρόσωπο, και αν όλοι μας ξέρουμε το Πεσκέσι στο Ηράκλειο, εκεί ακούω και μου διηγούνται ότι ήταν το σπίτι του. Και μάλιστα υπάρχει και το σημείο που έδαινε το άλογο του όταν έμπαινε μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι μέσα στον χώρο του εστιατορίου βέβαια τώρα.
Η εικόνα όμως που κυριαρχεί σε όλο το μυθιστόρημα είναι η εικόνα της Κρήτης. Μια εικόνα γεμάτη φως, αλλά και μαρτύριο. Ξημέρωσε ο Θεός, φωτολαμπάδιασαν οι κορφές, απλώθηκε το φως στα βουνοδισκάρια. Χύθηκε στις πλαγιές, πλημμύρισε τους κάμπους και έλαμψε πάνω στη λουλακιά θάλασσα. Έλαμψε το τυραννισμένο κορμί της Κρήτης. Αν καταδέχονταν ο Θεός να σκύψει και να τη δει, όσο κι αν ήταν Θεός, θα την πονούσε. «Όμορφη που είναι η Κρήτη», μουρμούρισε ο καπετάν Μιχάλης. «Όμορφη, έχει να μου να αητός να την καμάρωνα όλη από την κορφή του αέρα». Κι αλήθεια ένας αητός στο σταύρωμα της μέρας, να περνούσε από πάνω της, θα περιχαίρουνταν τα κάλλη της. Πώς ορθοκυματίζει σφιχτοδεμένο, καμένο του ήλιου το κορμί της. Πώς λάμπουν τα κρογιάλια της, πότε άσπρα μουδερά, πότε τραχιά. Ουρανοκρέμα στα κόκκινα του αιμάτου. Θα χαίρουνταν και τα χωριά, τα μετόχια, τα μοναστήρια, τα ερμοκλήσα, που ασπρολογούσαν ανάμεσα στις σκούρες σιδερόπετρες, η βαθιά φυτεμένα στο χώμα. Και τις τρεις βασανισμένες τουρκοπατημένες πολιτείες της, με τα βενετσιάνικα μουράγια τους, με τις τουρκεμένες εκκλησιές τους, τα Χανιά, το Ρέθεμνος, το Μεγάλο Κάστρο. Είναι βέβαια μέσα στα έργα του Καζαντζάκη η Κρήτη κάπως μυθοποιημένη, σε αντίθεση με την Κρήτη στα έργα του Πρεβελάκη. Αλλά έχει πάρα πολλά ρεαλιστικά στοιχεία. Αναφέρονται παραδείγματος χάρη πραγματικά τοπονύμια, όπως ο Κρουσόνας, το Πετροκέφαλο, η Σελένα, το Καστέλι, ο Στρούμπουλας και το Ηράκλειο βέβαια, γενέτειρα πόλη του Καζαντζάκη, το Μεγάλο Κάστρο και αγαπημένη του πόλη βέβαια, όπου διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος. Περιγράφεται με πολλά πραγματικά στοιχεία το Ηράκλειο, όπως η εκκλησία του Αγίου Μινά, νομίζω τον Άγιο Μινά όλοι μας τον ξέρουμε, τα ονόματα των δρόμων, παραδείγματος χάρη Πλατιά Στράτα. Είναι η σημερινή καλοκαιρινού, νομίζω, η Πλατιά Στράτα, αν δεν κάνω λάθος. Ή είναι η Δημοκρατίας. Η Δημοκρατίας, ναι, ναι. Η πλατεία στο Μεϊντάνι, η πλατεία στο Μεϊντάνι, τα Λιοντάρια. Την αναφέρει, τον πλάτανο που κρεμούσαν οι Τούρκοι τους χριστιανούς, τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, οι καστρόπορτες που κλείνανε οι Νιζάμιδες, οι τουρκογειτονιές, η συνοικία των λεπρών αναφέρεται μέσα και άλλα. Επίσης, έχουμε πολύ έντονη την εικόνα της κριτικής φύσης μέσα στο μυθιστόρημα και του κριτικού πολιτισμού. Μάλιστα λέμε ότι έχουμε πολύ έντονη ηθογραφία μέσα στα
στο έργο, στο μυθιστόρημα. Αυτά είναι ένας πραγματικός κόσμος, δεν είναι ένα παραμυθένιο Ηράκλειο. Όντως όμως το Ηράκλειο και η Κρήτη, όχι το Ηράκλειο, αλλά η Κρήτη είναι μια Ιθάκη για τον Καζαντζάκη. Είχε λοιπόν τη μεγάλη... όχι, έχουμε μια ανάγνωση τώρα. Περιγράφεται, θα σας διαβάσουμε την περιγραφή του Κούλε. Ποιος έχει το πρώτο, κυρία Δέσποινα? Δέσποινα Πιταρική θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα, την περιγραφή του Κούλε, όπως μας τη δίνει ο Καζαντζάκης. Κυρία Πιταρακίλη, έχετε τον λόγο. Κοίταξε Ζερβάτου κατά το λιμάνι, τα καΐκια της βάρκες στη θάλασσα, ως πέρα ο μόλος βούιζε. Εμπόροι, μαρινάροι, βαρκάριδες, χαμάλιδες, πηγαινόρχονταν ανάμεσα σε λαδοβάρελα και κρασοβάρελα και σωρούς χαρούπια και φώναζαν. Βλαστιμούσαν, φόρτωναν, ξεφόρτωναν αραμπάδες. Βιάζονταν. Πριν τσακίσει ο ήλιος και σφαλίξει η καστρόπορτα, να νετάρουν. Κουφόβραζε η θάλασσα, μύριζε το λιμάνι σαπημένα κύτρα, χαρούπι και κρασόλαδο. Δυο-τρεις μεσοκερίτισες μαλτέζες, βαμμένες με το μυστρί, ορθές στο μουράγιο, βραχνοκακάριζαν και έκαναν νοήματα σε μια κοιλάρα μαλτέζικη ανεμόστρατα, που κατάφτανε φορτωμένη ψάρι. Ο ήλιος έγερνε να βασιλέψει, έφευγε κι στερνή ετούτη μέρα του Μάρτη. Τσουχτερό βοριαδάκι φυσούσε, το μεγάλο κάστρο κρύωνε, οι μαγαζάτορες έτριβαν τα χέρια τους, καταχτυπούσαν τα πόδια τους, έπιναν φασκόμηλο κι άλλοι ρούμι να ζεσταθούν. Πέρα, η κορφή του Στρούπουλα ήταν πασπαλισμένη χιόνι, πιο πέρα πυργώνονταν ο ψιλορίτης, σκούρος, γαλάζος, και γυάλιζαν άσπρες καταχυτές λουρίδες τα πετρωμένα χιόνια μέσα στις βαθιές απάνεμες λακκούβες. Μα ο ουρανός από πάνω στραφτάλιζε καθαρός, γυαλιστερός, σαν ατσάλι. Ο καπετάν Μιχάλης είχε καρφωμένα τα μάτια του στο μεγάλο Κούλε. Φαρδίγερο δεμένο πύργο, δεξά ως μπαίνουμε στο λιμάνι, με το μαρμαρένιο στο στήθος του φτερωτό λιοντάρι της Βενετιάς. Όλο το μεγάλο κάστρο ήταν τυχογυρισμένο με άγρια πυργοδεμένα μπεντένια που τα είχαν χτίσει στον παλιό βενετσάνικο καιρό οι χριστιανοί ραγιάδες και τα είχαν ποτίσει Βενετσάνοι, Τούρκοι, Ρωμνοί με το αίμα τους. Εδώ και εκεί αποκρατούσαν ακόμα, σφινωμένοι απάνω τους, πότε οι πέτρινοι λιόντες της Βενετιάς που έσφυγαν στα γκρίφια τους, το Βαγγέλιο, πότε οι τουρκικοί μπαλτάδες που καρφώθηκαν στις ντάμπιες, την αιματηρή, χινοποριάτικη μέρα που οι Τούρκοι, ύστερα από χρόνια και χρόνια ανέλπιδο μπλόκο, πάτησαν το μεγάλο κάστρο. Τώρα, ολούθε γκρεμόχορτα φυτρώνουν ανάμεσα στις ξεχαρβαλωμένες πέτρες, αγριοσυχές και τσουκνίδες και κάπαροι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πτεροκή. Ο Καζαντζάκης, με τη μεγάλη συγγραφική του ικανότητα, αποτυπώνει γλαφυρές εικόνες από την καθημερινή ζωή της πόλης των παιδικών του χρόνων μέσα στο μυθιστόρημα. Πολλές από αυτές τις εικόνες δείχνουν ειρηνικές στιγμές ανάμεσα σε Τούρκους και Καστρινούς, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι οι Τούρκοι δεν ήταν αφέντες. Και ήταν και φαίνεται καθαρά στο μυθιστόρημα ότι οι Κρητικοί ήταν υποτελείς. Αλλά ο Καζαντζάκης δεν αδικεί τους Τούρκους. Μπορεί ο πρωταγωνιστής, ο καπετάν Μιχάλης, να τους μισεί, ο ίδιος να έχει βιώσει στα παιδικά του χρόνια την αγριότητά τους, αλλά κρατά μια σχετική ισορροπία στους χειρισμούς του. Ο λόγος του δεν είναι εθνικιστικός. Άλλωστε, η ελευθερία στον Καζαντζάκη δεν είναι μόνο κοινωνική ή ατομική ή εθνική ελευθερία, αλλά έχει ένα νόημα υπερβατικό. Είναι μια συνεχής ανηφορική αναζήτηση στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Ηθογραφικά στοιχεία, όπως σας είπα και προηγουμένως, στις Κρήτης συναντούμε πλήθος μέσα στην πλοκή και μέσα από τις μικροϊστορίες των ηρώων υφαίνονται ψηφίδες του κρητικού πολιτισμού. Η Ρακή, η ενδυμασία της Κρήτης, τα κρητικά εδέσματα, η φιλοξενία. Παράλληλα, αναδύονται και οι αξίες. Εκτός από τη φιλοξενία,
η συμπόνια στον κατατρεγμένο, ο ηρωισμός των Κριτών, οι αγώνες τους για την ελευθερία και ο σεβασμός και η προσήλωση στη θρησκεία. Ο Καζαντζάκης τονίζει εδώ σε αυτό το μυθιστόρημα τη συμβολή του κλήρου στις διάφορες κριτικές επαναστάσεις, σε αντίθεση με άλλα έργα του, όπως στο «Χριστός ξανασταυρώνεται», όπου κρίνει αυστηρά ιερείς που ήταν ανάξιοι του ρόλου τους. Και έχουμε εκεί δύο ιερείς, ο Παπαγρηγόρης και ο Παπαφώτης, ο μεν έτσι και ο δε αλλιώς. Θα σταματήσουμε λίγο στο θέμα της θρησκείας, διότι σημαντικό στοιχείο μέσα στο έργο έχει ο Άγιος Μινάς. Σημαντικό, μέσα στο έργο είναι ο Άγιος Μινάς, ο προστάτης του Μεγάλου Κάστρου και πολιούχος του Ηρακλείου σήμερα. Ο ναός του Αγίου Μινά, γνωστός σε όλους μας, είναι ένας από τους ωραιότερους ναούς στην Ελλάδα και χτίστηκε η πρώτη, ας πούμε, κατασκευή του ναού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στα χρόνια του καπετάν Μιχάλη πίστευαν, τουλάχιστον μέσα στο μυθιστόρημα όπως γράφεται, ότι βρίσκεται πάντα κοντά τους και τους γλιτώνει από τον Τούρκο το μαχαίρι. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο Μπαρμπαγιάννης, έλεγαν ότι τον συναντούσαν κιόλας στην καθημερινή του περιπολία στην πόλη. Αξίζει να ακούσουμε ένα τέτοιο περιστατικό, όπως μας το δίνει ο Καζαντζάκης με τη χαρακτηριστική του ηρωνία. Ποιος έχει το απόσπασμα 2, κυρία Βερτζιτζόγλου, σας ακούμε. Και εκεί που πήγαινε και μονομιλούσε και βλαστημούσε τη μοίρα του, ακούει πίσω του πεταλιές αλόγου. Μα δεν ήτανε τούτο άλογο σαν εκείνα που κατέχουμε, που τρώνε κριθάρι, κλιμητρούν και κάνουν καβαλίνες. Ο Μπαρμπαγιάννης το γνώρισε από τις πεταλιές, που ήταν μαλακές σαν να ήταν τυλιγμένα με μπαμπάκι τα πέταλα και από μια άγια μυρωδιά μοσχολίβανου που περιχύθηκε στον αγέρα. Κατάλαβε ο Μπαρμπαγιάννης, δεν ήταν η πρώτη φορά. Κόλλησε στον τοίχο, έκαμε το σταυρό του και περίμενε. Το απάλαυρο ανάερο τρυπόδι ζήγωνε, η μυρωδιά πλήθαινε. «Νηστητή μου, Κύριε», μουρμούρισε, «Άγιε Μινά μου, καλησπερούδια σου». Σήκωσε με βλάβια τα μάτια, είδε, απ' την άκρα του δρόμου φάνηκε, μέσα στο σκοτάδι, να φεγκοβολάει καβάλα στο χρυσοχάμουρο ντορί του, με το κόκκινο κοντάρι ακουμπισμένο στον νόμο, με τα ψαρά του κοντόσγουρα γένια, με την ασημένια διχτάτη αρμάτα του, ο λεβεντόγερος προστάτης του Μεγάλου Κάστρου, ο Άι Μινάς. Έκανε και απόψε τη βόλτα του. Κάθε μεσάνυχτα, την ώρα που είναι χαμένη στον ύπνο η πολιτεία, ο Άι Μινάς κατεβαίνει αθόρυβα από το κόνισμά του, παίρνει σβάρνα τα μουράγια, διαβαίνει τις ρωμαίκες γειτονιές, αν έχουν ξεχάσει καμιά πόρτα ανοιχτή, τις φαλνάει. Αν κανείς χριστιανός είναι άρρωστος και είναι φωτισμένο το παραθύρι του, στέκεται και παρακαλάει το Θεό να τον γιάνει. Μάτι ανθρώπου δεν έχει τη δύναμη να τον δει. Μονάχα τα σκυλιά κουνούν τις ουρές τους και από τους ανθρώπους δύο μονάχα σε ολάκερη την πολιτεία. Ο Μπαρμπαγιάννης ετούτος και η Εφεντίνα Καβαλίνα, ο παρακούζουλος Χότζας. Και άμα τελέψει τη βόλτα του χαράματα πια, γυρίζει πάλι στο κόνισμά του και κανένας δεν θα καταλάβαινε τι μυστήρια γίνονται την πάσα νύχτα αν δεν έβρισκε ο καντιλανάφτης ο Μούρτζουφλός το πρωί που πάει να γυρίσει στην εκκλησία το άλογο του Άι Μινά ιδρωμένο. Ο Μπαρμπαγιάννης κοίταζε τον Άγιο να λαργένει και να λιώνει μέσα στο σκοτάδι και έκαμε το σταυρό του. Τον είδα πάλι απόψε. Μεγάλη χάρη του. Καλά θα πάνε οι δουλειές μου, μουρμούρισε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδα τι πλούσια και παραστατική υπένα του Καζαντζάκη. Αρκετά λοιπόν σημαντικό στοιχείο είναι και το γκροτέσκο μέσα στο μυθιστόρημα. Πολλοί αστείοι τύποι ανθρώπων και πολλά αστεία περιστατικά. Οι Τζουτζέδες, ο Μπερτόδουλος, ο Μούρτζουφλος, η Εφεντίνα, ο Φουρόγατος, ο Βεντούζος, ο Καγιαμπής που προσκαλεί ο καπετάν Μιχάλης κάθε 6 μήνες στο υπόγειο του σπιτιού του, στο εβδομαδιαίο γλέντι του. Είναι κομικές προσωπικότητες όλοι μέσα στο μυθιστόρημα. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα όμορφα σημεία του μυθιστορήματος, όπου η Εφεντίνα, ο παρακούζουλος Χότζας, φωνάζει στους νιζάμιδες ότι βλέπει τον Άγιο Μινά, όχι υπήρξε κίνδυνος γιατί έκανε επίθεση στο σπίτι του καπετάν Μιχάλη, μπορεί να σκοτώσουν τον καπετάν Μιχάλη. Και πηγαίνανε τέλος πάντων να τον φοβήθηκε η Εφεντίνα, διότι θα έχανε τον καπετάν Μιχάλη το φίλο του. Και φώναζε στους νιζάμιδες ότι βλέπει τον Άγιο Μινά καβάλα στο άλογο του και αυτή το βάλα στα πόδια. Το απόσπασμα 3 έχουμε ανάγνωση από την κυρία Ζινόζη. Πολλά.
324 σελίδες. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Ακούγεται. Ναι. «Κακομοίρα, Ρινιό», είπε η καπετάνισσα, «από μια τρίχα κρέμεται η ζωή μας. Κατέχεις τι έχεις στο νου του ο κύρις σου. Αν μπουν οι Τούρκοι θα μας φάξει. Καλά θα κάνουν». «Εσύ έκανες για άντρας», είπε η μάνα, στολίζοντας ξαφνισμένη την κόρη της. «Δε φοβάσαι». «Μια φορά θα πεθάνουμε, μάνα. Ας πεθάνουμε αντρόπιαστες». Κόπια η κουβέντα τους. Τι γίνονταν εκεί κάτω στο δρόμο? Μεγάλα ξαναποδοβολητά, καινούριες φωνές ανακατεύτηκαν, όξο στο δρόμο μάλωναν. «Σαν να ακούω τη φωνή της Εφεντίνας», έκαμε η Ρινιό και ακράνηξε το παραθυρόφυλλο. Και αλήθεια ήταν η Εφεντίνα. Ως είδε και τον Τεκέ τον Αράπη να χύνεται φρενιασμένος κατά του καπετάν Μιχάλη το σπίτι, η καρδιά της Εφεντίνας πιάστηκε. Αγαπούσε τον καπετάν Μιχάλη και ας τον έβγαιζε δυο φορές το χρόνο να μαγαρίζει. Ίσα ίσια γι' αυτό τον αγαπούσε. Τι θα ήταν η ζωή της Εφεντίνας αν έλειπε ο φοβερός αυτός Ρωμιός? «Τι άλλη χαρά στον κόσμο έχω, κακόμοιρος», συλλογίζονταν. «Η μάνα μου με δέρνει. Οι Καστρινοί, Τούρκοι και Χριστιανοί μου πετούν λεμονόκουπες. Παράδες δεν έχω. Γυναίκα δεν έχω. Παλικαριά δεν έχω. Πράγμα δεν έχω. Δεν έχω παρά τον καπετάν Μιχάλη. Κάθομαι και μετρώ τις μέρες, μετρώ τους μήνες. Κάθε 6 μήνες έχω κι εγώ μια χαρά μεγάλη, μια αναμαρτία μεγάλη. Και ποιος ξέρει, πολυέσπλαγνος είναι ο Θεός. Χουβαρντάς είναι ο Θεός. Την άλλη μέρα που θα πεθάνω, μπορεί να γιάσω κι εγώ. Και θα βάλουν και εμένα το κυβούρι μου πλάι στο κυβούρι του παππού μου. Ας είναι καλά ο καπετάν Μιχάλης. Αν έλειπε αυτός, θα γινόμουν άγιος». Ως είδε το λοιπόν σήμερα τον Αράπακα να χυμάει κατά το σπίτι του καπετάν Μιχάλη, η καρδιά της Εφεντίνας πιάστηκε. «Όχι, όχι! Δεν αφήνω εγώ να τον σφάξουν τον καπετάν Μιχάλη μου. Τι μερακλής αρχοντάνθρωπος, ας κι ας λένε, τι κρασί στα βαρέλια του, τι λουκάνικα, τι όρνηθες και γουρουνόπουλα». Το κεφάλι της Εφεντίνας πήρε φωτιά. Ανασκουπόθηκε, χύμιξε κατά το σπίτι του καπετάν Μιχάλη. Μέσα στην αντράλα του ξέχασε πως οι δρόμοι είναι βαθιά ποτάμια. Πηδούσε σβέλτος από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο και έτρεχε να σώσει το φίλο του. Στην πλατιά στράτα, ένα τσούρμο τουρκαλάδες, φορτωμένη πλάτσικα, του σειρεφωνεί. «Πού πας, μωρέ Εφεντίνα, ποιος σε κυνηγάει?» Συνεχίζει. Έκαναν κορδόνι και του φράξαν το δρόμο. Η Εφεντίνα στάθηκε ξεγλωσσισμένες, απελπισμένος. «Θα έχει φτάσει πια ο Αράπης, θα έχει σπάσει την πόρτα, θα έχει σφάξει το καπετάν Μιχάλη». «Δεν έχετε, μωρέ Θεό, απάνω σας», κλαψούρισε. «Αφήστε με να περάσω, βιάζουμε, μωρέ αδέρφια». «Ποιος σε κυνηγάει, Εφεντίνα Καβαλίνα, αυτό να μας πεις να περάσεις». Το μυαλό της Εφεντίνας άστραψε. Κοίταξε πίσω του, έσυρε φωνή. «Ο Αϊμινάς». Οι τουρκαλάδες ξέσπασαν στα γέλια. «Τι γελάτε, μωρέ αθεόφοβοι, δεν ακούτε τα πέταλα του αλόγου του? Τον είδα να βγαίνει από την εκκλησιά, τον είδα και με πήρεξω πίσω, δεν ακούτε? Νάτος, νάτος, ζυγώνει». Οι τουρκαλάδες ένιωσαν να σηκώνεται η τρίχα τους, σαν άκουσαν αλήθεια πεταλιές του αλόγου. Κάποιος καβαλάρι ζύγωνε. «Νάτος», φώναξε πάλι η Εφεντίνα και τα μάτια του γουρλώσανε τρομαγμένα. «Νάτος, νάτος». Μα οι τουρκαλάδες που να γυρίσουν να του, πήραν δρόμο και αφανίστηκαν. Ως τους είδε η Εφεντίνα να φεύγουν αλαφιασμένοι, κοκάλωσε. «Μου έχει το χάζι του να είναι αλήθεια», συλλογίστηκε με τρόμο. Κι άλλη φορά, στην άλλη επανάσταση, δεν τον είχε δει να χυμάει καβαλάρης και να κυνηγάει τους Τούρκους που ήθελαν να πατήσουν την εκκλησιά του? Χρύος πυρωτός υδρότας τον έκομψε. Πεντακάθαρα τώρα γρικούσε το άλογο που ζύγωνε. «Αλλά, αλλά», ξεφώνησε. Ανασκουμπόθηκε πάλι
και έβαλε τις φτέρνες στον ώμο. Έτρεχε, έτρεχε αλανιασμένος. Ως ξεπρόβαλος του Ιδωμενέα τη βρύση, ξέκρινε απόξω από τον καπετάν Μιχάλη τον Αράπακα και τους συντρόφους του να βαρούν την πόρτα να τη σπάσουν. Χύθηκε κατά πάνω της. «Βάρδα, παιδιά», φώναξε. «Βάρδα και θα μας φάει. Έρχεται καβαλάρης». «Ποιος, μωρέ, κουζούλακα», ούρλιασε ο Αράπης. «Ο γείτονας». «Ποιος γείτονας?» «Ο Άιμινας. Νάτος». «Και τι κάνανε οι άλλοι μετά, οι Ιζάμιδες φύγανε?» «Να συνεχίσω?» «Ναι. Λίγο ακόμα, τελειώνει η αφήγηση για την Αφεντίνα Καβαλίου». Όλοι στράφηκαν, τα μάτια τους πεταλούδιζαν, δεν διέκραναν τίποτα. «Νάτος, νάτος», φώναζε η Αφεντίνα και ακούμπησε στην πόρτα του καπετάνου Μιχάλη αλοπαρμένος. Κόλλησε, πιτακώθηκε απάνω στην πόρτα, σαν άθελε να κρυφτεί και να περάσει ο Άιμινας, χωρίς να τον αρπάξει το μάτι. Είχε προβάλει τώρα στο Ιδωμενέα τη βρύση. Τον έβλεπε καθαρά, ο ίδιος απαράδεκτος, όπως ήταν στο κόνισμα. Ηλιοκαμένος, ψάρος γουρογένης, απάνω στο μπρούτζινο άλογο και χρυσά σελοχάλινα. Όλος ο αέρας μπροστά από του Ιδωμενέα τη βρύση γέμισε ψαρά γένια, μούρτζινο άλογο και σαλοχάλινα. Δεν βλέπω και καλά, και σαλοχάλινα. «Νάτος, νάτος», φάνηκε. Μουρμούριζε και το κατοσάγωνό του καταχτυπούσε. «Πού ναι, μωρέ, τα μάτια μου θόλωσα». «Δεν το θωράς, νάτος, νάτος, μαύρος ψαρογένης με ένα κόκκινο κοντάρι. Μας είδε, χύνεται κατά πάνω μας». Έδωσε ένα σάλτο, ξεκόλλησε από την πόρτα, πήρε κατά το λιμάνι. Πίσω του, φυσομανώντας, έτρωχαν πιλάλα και οι Τούρκοι. Άκουγαν τώρα και αυτοί το άλογο που τους είχε πάρει του κυνήγου και ο Αράπης που στράφηκε μια στιγμή ξέκρινε από πάνω του τον αέρα έναν καβαλάρι. «Γρήγορα πόδια, μωρέ παιδιά», φώναξε και είχε κυλήσει το κίτρινο μπουρνούσι του χάμου. «Μα πού να σταθεί να το παρεμαζόξει», πιλαλούσε τώρα ολόγυμνος. Ξεπνεμένοι έφτασαν στο λιμάνι, σφούγγισαν τον υδρότα τους, κουκούβησαν στο νήσιο, έβγαλαν όξο τις γλώσσες τους και ναβόλαζαν σαν σκύλι. Η Αφεντίνα είχε πέσει μπρούμητα κάτω στις πέτρες και σπάραζε. Κάμποση ώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τέλος ο Αράπης άνοιξε το στόμα του. «Φτηνά τη γλιτώσαμε», είπε. «Πολύ φτηνά». Αυτό που δεν ήθελα τώρα να σχολιάσω είναι η υποδιέστερη θέση της γυναίκας έναντι των ανδρών μέσα στο μυθιστόρημα. Ήταν η κοινωνική πραγματικότητα στα χρόνια που μεγάλωνε ο Καζαντζάκης, την οποία αποτυπώνει μέσα στο μυθιστόρημα με κάποια βέβαια υπερβολή. Φαίνεται καθαρά από τη σχέση του καπετάν Μιχάλη με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Η Κατερίνα, η γυναίκα του, είναι μια παραδοσιακή κριτικιά, υπάκουη στον άντρα της και τρυφερή με τα παιδιά της. Τη Ρινιό, την κόρη του όμως, δεν την είχε κοιτάξει από τα 12 χρόνια της. Σχεδόν δεν τη γνώριζε. Αυτή τον φοβόταν και τον αγαπούσε. Το ίδιο και με το τρίτο παιδί τους, ένα μωρό κοριτσάκι που ο καπετάν Μιχάλης δεν ήθελε να το βλέπει, γιατί είχε μπλε μάτια. Με τα μπλε μάτια κάτι συνέβαινε μέσα στα μυθιστορήματα, γιατί και στην αναφορά δεν ήθελε ο πατέρας του, ο Μιχάλης Χατζηδάκης, δεν ήθελε τον παππού του, γιατί είχε γαλάζια μάτια. Αντίθετα με το γιο του, το βίαιο Θρασάκι, συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Το Θρασάκι, γράφει ο Πίτερ Μπιν, και θα συμφωνήσω μαζί του, είναι το πιο αντιπαθητικό παιδί της λογοτεχνίας μας. Μα ο πατέρας έβλεπε στο παιδί αυτό τη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης, της ράτσας, τη συνέχεια της ράτσας και τη συνέχεια του αγώνα για τη λευτεριά. Θέλω τώρα να γνωρίσουμε την πλοκή και τους βασικούς ήρωες του έργου, καθώς είναι ένα από τα πιο πολυπρόσωπα μυθιστορήματα της λογοτεχνίας μας και είναι αδύνατο να τα παρουσιάσουμε όλα με λεπτομέρειες, όλους τους χαρακτήρες. Η αφήγηση αρχίζει από τη συνάντηση του Νουρί Μπέι με τον καπετάν Μιχάλη στο μετόχι του Τούρκου. Ο Μπέι τον προσκάλεσε εκεί για να του ζητήσει να μεσολαβήσει στον αδερφό του τον Μανούσακα, που προκαλούσε με τις πράξεις του τους Τούρκους, προκειμένου να μην γενικευτεί ο ξεσηκωμός. Οι εξεγέρσεις δεν ήταν κάτι που το ήθελαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήθελαν ησυχία και τους Έλληνες υποτελείς, τους κριτικούς και τους Έλληνες. Ο καπετάν Μιχάλης λοιπόν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση,
Ο Μπέης τον περιποιήθηκε και έκανε κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Φώναξε την Εμινέ, τη γυναίκα του, να τους παίξει μπουζούκι. Υπάρχει λοιπόν στο πρώτο τουλάχιστον μέρος μέχρι ότου φύγει από τη ζωή ο Μουρής, υπάρχει ένα πρωταγωνιστικό τρίγωνο. Είναι ο καπετάν Μιχάλης, νομίζω το βλέπουμε εδώ, η Εμινέ και ο Νουρίς. Και η οικογένεια του καπετάν Μιχάλη που τη βλέπετε στη διαφάνεια, δείτε πώς ήταν η Κατερίνα, η γυναίκα του, η Ρινιό, το Βρέφος και το Θρασάκι με τα παιδιά του. Καπετάν Σύφακας, ο πατέρας του, ο Δελή Μιχάλης, ο παππούς του, ο Μανούσακας, Κωνσταρός, ο Ανούριος, Τίτηρος, ο δάσκαλος. Τα αδέρφια του. Κοσμάς Χαρίτος Θοδωρής, πρωτότοκος του Μανούσακα και ο Κοσμάς βέβαια που στο τέλος γίνεται και ηρωικό πρόσωπο και πιθανόν με το alter ego του συγγραφέα μέσα στο έργο. Το πρώτο μισό του έργου λοιπόν λειτουργεί αυτό το τρίγωνο. Μιχάλης, Εμινέ, Νουρί Μπέης. Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης και ποια είναι η σχέση του με τον Νουρί Μπέη. Ο καπετάν Μιχάλης είναι ένα παλικάρι, πραγματικό παλικάρι, ένας ηρωικός αγωνιστής που θυσιάζει τη ζωή του για την ελευθερία της Κρήτης. Στο τέλος βέβαια την ιστορία του. Ο επικός αυτός ήρωας είναι ψηλός, άγριος, χοντροκόκαλος, χεροδύναμος, με πυκνά άκοπα γένια. Καθόλου όμορφος, το παρατσούκλι του μάλιστα είναι καπετάν κάπως, γιατί είχε ένα σκυλόδοντο που εξήχε από το στόμα του. Είναι βαρύθυμος και αγέλαστος πάντα, με μαύρο κροσωτό μαντίλι, μαυροντημένος, ώσπου να ελευθερωθεί η Κρήτη από τους Τούρκους. Αλλά κυρίως αυτός ο ήρωας είναι άφοβος. Δεν φοβάται τίποτα, ούτε το Θεό, μα ούτε και το θάνατο. Αγωνίζεται απελπισμένα. Έχει έναν ηρωικό μηδενισμό που θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ως επιρροή από τη φιλοσοφία του Νίτσε, της οποίας ο Καζαντζάκης ήταν βαθύς γνώστης. Αλλά είναι και ένας ήρωας μπερξονικός συγχρόνος, διότι είναι γεμάτος ζωτική ορμή. Είναι ένα αληθινό παλικάρι, μόνο που ο τρόπος που αποκωδικοποιεί τη ζωή ξεπερνά το κοινό μέτρο. Δεν είναι ένας συμβατικός ανθρώπινος χαρακτήρας. Πίσω από τον τρόπο του μυθιστορηματικού καπετάν Μιχάλη, αναγνωρίζουμε τη φράση του Καζαντζάκη «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Αυτό που μετρά είναι ο αγώνας και μάλιστα ο αγώνας χωρίς ελπίδα. Θα αναφέρω και πάλι τον Πίτερ Μπίν, που είναι ο εμπριθέστερος ίσως μελετητής του καζαντζακικού έργου, ο οποίος θεωρεί ότι ο καπετάν Μιχάλης συμπεριφέρεται σαν ένας δεσπεράντο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Άλλοι πάλι μελετητές του έργου θεωρούν ότι ο καπετάν Μιχάλης έχει ως ήρωας ομοιότητες με τον Αχιλλέα, τον αρχαίο των ομηρικών επών, και ο Νουρί Μπέης με τον Έκτορα της Ιλιάδας. Και τον Αχιλλέα, την Ιλιάδα είναι και δύο. Αυτό η Κωνσταντινίδη το γράφει. Αυτό είναι βέβαια πολύ πιθανό, διότι να αποτέλεσαν έμπνευση ήρωες από τα ομηρικά έπη, διότι ξέρουμε ότι ήταν πολύ βαθύς γνώστης του Ομήρου και μάλιστα μετέφρασε τα ομηρικά έπη, μαζί με τον Κακριβή τότε. Βλέπουμε εδώ τον καπετάν Μιχάλη, σε σκίτσο βέβαια. Από το εξώφυλλο κάποιες έκδοσης είναι αυτό. Έχουμε μουσική. Ένα λεπτούλι. Η καταγωγή λοιπόν του καπετάν Μιχάλη είναι από τουρκοφάγους κριτικούς και εκπαιδεύει και το γιο του το Θρασάκι να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, να γίνει πολεμιστής, να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι ότου να ελευθερωθεί η Κρήτη. Δεν συμπαθεί τους μαλθακούς γραμματισμένους, όπως τον Ανιψιώτη τον Κοσμά που σπουδάζει ή τον Τίτηρο τον αδερφό του τον Δασκαλάκο με τα γυαλιά. Ωστόσο, ο έρωτας τον παραφύλαγε και αυτό στη γωνία, κρυμμένος στα ματόφρυδα της Εμινέ. Θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα όπου φαίνεται η πάλι στην ψυχή του καπετάν Μιχάλη ανάμεσα στο χρέος και στο πάθος, γιατί η Εμινέ είχε αρχίσει να κερδίζει τη μάχη.
Έχουμε ανάγνωση Τρίτη, Χρήστο. Ευχαριστώ. Δεν ντρέπεται. Μικρόφωνο. Δεν ντρέπεται, είπε με κατά χρόνια. Δεν ντρέπεται. Γέλασε. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, στοχάζονταν κάποτε, θα λυτρωθεί και εμένα η καρδιά μου. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, θα γελάσω. Κι όμως δεν πάει πολύς καιρός. Είχε δει ένα ολοζώντανο όνειρο, πως λευτερώθηκε, λέει, η Κρήτη, χτυπούσαν οι καμπάνες, στρωμένοι ήταν οι δρόμοι, μυρτιές και δάφνες, είχε αράξει ένα άσπρο θωρακωτό στο λιμάνι και το βασιλόπουλο της Αθήνας πηδούσε απάνω στο μόλο, έσκυβε και φιλούσε το χώμα της Κρήτης. Και στέκονταν, λέει, στο μόλο αυτός, ο καπετάν Μιχάλης, και κρατούσε σε ένα ασημένιο δίσκο τα κλειδιά του μεγάλου κάστρου να τα παραδώσει στο βασιλόπουλο. Στέκονταν εκεί με το δίσκο, θωρούσε, λευθερώνονταν η Κρήτη, λευθερώνονταν. Μα η καρδιά του δεν αλάφρωνε. «Τι διάολο έχω», έβρουζε αγριεμένος. «Τι διάολος μου λείπει, θα σκάσω». Ανεμοκύλησε το αίμα του, φούσκωσε το μυαλό του, τα μάτια του κοκκίνησαν. Ανέβαινε, κατέβαινε, βούλιαζε μέσα του η Κρήτη. Δεν ήταν νησί, ήταν ένα θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, που θρυνούσε και καταχτυπούσε την ουρά της και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Και εκεί που άκουγε τον θρύνο της, ο καπετάν Μιχάλης, το μυαλό του μετακουνήθηκε. Άλλαξε πρόσωπο η Κρήτη. Ένας πλάτανος ρίζωσε και φούντωσε μέσα του. Τούτρωγε το σπλάχνο του. Και στους κλόνους του καμπάνεζαν γέροι παππούδες, ξυπόλοιτοι, κατάμπλαδοι και δάγκωναν τις γλώσσες τους και φυσούσε άνεμος δυνατός. Και εκεί που ο καπετάν Μιχάλης άνοιγε τις αγκάλες να τους προσκυνήσει, όλα αφανίστηκαν, άδειασε ο νους του και δεν απόμεινε πια παρά ένα φανάρι με κοκκινοπράσινα τζάμια και από κάτω ο νουρίς και η κυτρόρακη και η ψητή πέρδικα. Και άξαφνα ένα κακαριστό γέλιο, δύο φρύδια κερκέζικα. Σταυράδερφα, είναι πολύ ανθρώπινος, ευγενής, όμορφος, διωματάρης, παχουλός, ανοιχτοκουταλάτος, το πρόσωπό του καταστρόγγυλο, τα μάτια του μαύρα, αμυγδαλάτα και τα μουστάκια πηχτά-πηχτά βαμμένα με καραμπογιά έριχναν κάτω από το φανάρι γαλάζιες αναλαμπές σαν ατσάλι. Είχε ο Μπέισε τούτος, μια γαλινεμένη ανατολίτισσα ομορφιά. Έμοιαζε με τα φεγγαροπρόσωπα λιοντάρια που ήφαιναν τους περασμένους καιρούς οι χανούμισες στα ακριβά περσιάνικα ταπέτα. Φορούσε σαλβάρια από γαλάζια τσόχα, μα η ζώνη του ήταν καρνάδα κόκκινη και κάτασπρο το σαρίκι που ανάδαινε τα σγουρά του. Εκτός από την ομορφιά του, ήταν και παλικάρι ο Νουρίς. Και μπορεί με τον καπετάν Μιχάλη να τους χώριζαν ποτάμια αίμα, μα ο Νουρίς ήταν περήφανος που είχε τέτοιο αντίπαλο.
Υπήρχε μια αμοιβαία αποδοχή, συγγνώμη, ανάμεσα και στους δυο αυτούς άντρες. Τι άντρα συλλογιζόταν, τι περηφάνεια, τι λεβεδιά. Δεν λέει ποτέ λόγο περίσιο, δεν καφιέται, δεν τα βάζει με παρακατιανούς, δεν είναι μπαμπέσεις. Δεν προσκυνάει μήτε το χάρο. Χαρά στον άνθρωπο που έχει τέτοιον εχθρό. Μα και ο καπετάν Μιχάλης, παρά το άσπονδο μίσος του για τους Τούρκους, παραδεχόταν. Ένα καμάρι ήταν κι ο άντρας αυτός, κι ας ήταν Τούρκος. Ένα καμάρι ήταν του μεγάλου κάστρου. Ψεγάδι δεν του βρίσκε. Ντόμπρος ήταν, κουβαρντάς, όμορφος, καλόκαρδος, καλόκαρδος, άντρας με τα όλα του ανάθεμάτων. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορές που τους χωρίζουν και η βεντέτα, διότι ο αδερφός του καπετάν Μιχάλη Κωνσταρός είχε σκοτώσει τον πατέρα του Νουρί, τον Χανιαλή, ήταν αδύνατο να ξεπεραστούν. Έχει μια ανωτερότητα ο ήρωας αυτός. Και όταν ο Νουρί μπεϊσχάνει τον ανδρισμό του, τραυματισμένος με ύπουλο τρόπο από τον Μανούσακα, τον άλλο αδερφό του καπετάν Μιχάλη, τον οποίον και σκότωσε, ανήπορος αποζητά το θάνατο από το μαχαίρι του καπετάν Μιχάλη. Ένας από τους πιο συγκινητικούς, μάλιστα, διαλόγους του μυθιστορήματος διαδραματίζεται ανάμεσα στους δύο άνδρες τη στιγμή που ο Νουρίς ζητά από τον καπετάν Μιχάλη να τον σκοτώσει και αυτός αρνείται να το κάνει από ίκτο για έναν τραυματισμένο και ο Τούρκος Μπέης το καταλαβαίνει. Η φωνή τώρα του Μπέη ακούστηκε από πολύ μακριά, βραχνή, απελπισμένη. «Έχεις δίκιο, καπετάν Μιχάλη, έχεις δίκιο. Άεστο καλό». Όρθιος, ακίνητος ο καπετάν Μιχάλης τον κοίταζε. Την ομορφιά του συλλογίζονταν, την παλικαριά, τα νταϊλίκια, τις σπίθες που πετούσε το άλογό του στα καλτιρίμια, την καλοδεκτοσύνη του και την αρχοντιά. «Καπετάν Μιχάλη», ακούστηκε η βραχνή απόκοσμη φωνή. «Αν ήμουν κι εγώ μια φορά λεβέντης, αν ήμουν άντρας, έλα δώσ' μου το χέρι σου. Αν δεν ήμουν, άι στο καλό». Ο καπετάν Μιχάλης άπλωσε τη χούφτα του, έσφιξε απάλαφρα να μην πονέσει το μαραμένο χέρι. «Έχει γεια Νουρί», είπε η τούπε. «Ποιος ξέρει για πάντα, καπετάν Μιχάλη». «Για πάντα καταλαβαίνεις». «Καταλαβαίνω», αποκρίθηκε αυτός και δρασκέλισε το κατόφλι. Και το άγριο θεριό ένιωσε ξαφνικά στο λαιμό του έναν κόμπο. Ο Μπέη στη συνέχεια αυτοκτονεί και αφήνει παραγγελιά να σκοτώσουν το άλογό του πάνω στον τάφο του. Κάτι που ο Πασάς και οι αγάδες δεν άντεξαν να κάνουν. Και ανάμεσα στα δυο παλικάρια, ποιος, η γυναικεία φιγούρα της Εμινέ. Αυτό είναι από το δίσκο του Χατζηδάκη. Της Φαραντούρη. Ακούμε συγχρόνως και τη μουσική που έχει γραφτεί για το μυθιστόρημα, έτσι. Εμινέ, ποια είναι η Εμινέ?
20χρονη γυναίκα του Νουρί, μια ανατολίτης ανομάδα από τον Κάφκασο, μια κερκέζα που παίζει μπουζούκι, όμορφη και αισθησιακή και πιο ανεξάρτητη από τις άλλες γυναίκες που συναντούμε μέσα στο μυθιστόρημα, χριστιανές και μουσουλμάνες, που είχε πουληθεί 2-3 φορές σκλάβα πριν φτάσει στην Κρήτη. Ο Μπέις έρχεται πολύ ερωτικά από αυτήν, τη ζηλεύει, γίνεται έξαλλος και χτυπά τους υπηρέτες του όταν του αρνείται να συνευρεθούν ερωτικά, αλλά αυτή τον δοκιμάζει ανελέητα, ζητώντας του να σκοτώσει το άλογο του για να τον δεχτεί στον οντά της. Και δείχνοντας βέβαια φανερά το θαυμασμό της στον καπετάν Μιχάλη, υποτιμώντας τον Νουρί. Δυστυχώς και σε αυτόν τον Μπέι είχε πουληθεί και έτσι τον βλέπει με την ίδια αδιαφορία ή το ίδιο μίσος, αν θέλετε, όπως και τους δύο προηγούμενους. Και έχει μια σκληρή πλευρά αυτή η πανέμορφη ανατολίτισσα. Δεν έχει κανένα ενδιασμό να σπρώξει τους άντρες να αλληλοσκοτωθούν. Το επιχειρεί ζητώντας από τον καπετάν Πολυξίκη να σκοτώσει τον καπετάν Μιχάλη. Όμως η παλικαριά του καπετάν Μιχάλη δεν την αφήνει αδιάφορη. Να μπορούσε να βλέπε κι ας ήταν και σαν αστραπία πάνω στα βουνά τον καπετάν Μιχάλη. Και αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Ο καπετάν Μιχάλης την ερωτεύεται με πάθος. Ένας δαίμονας είχε μπει μέσα του καινούριος, ακάλεστος, που δεν έμοιαζε με τους δαιμόνους του σογιού του. Ήταν γελαστός ετούτος, ξεδιάντροπος, μύριζε μόσχο και το πρόσωπό του. Τι ντροπή, ήταν πρόσωπο γυναίκας. Ο έρωτάς του, ωστόσο, παραμένει πλατωνικός και αυτό γιατί η αιμονή του καπετάν Μιχάλη για την ελευθερία της Κρήτης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να υπάρξει έρωτας στη ζωή του. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, έρωτας για μια αναλόθρησκη και αλλοεθνή. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο πρόσωπο στην ιστορία μας, ο καπετάν Γιώργης Πολυξίκης. Σχηματίζεται έτσι άλλο ένα τρίγωνο ηρώων με βάση το οποίο εξελίσσεται το δεύτερο μισό του μυθιστορήματος. Καπιτάν Μιχάλης, Εμινέ και καπετάν Πολυξίκης. Ο καπετάν Πολυξίκης είναι ένας γενναίος αγωνιστής κι αυτός. Ένα αληθινό παλικάρι που πολεμά, αλλά απολαμβάνει και την αγκαλιά της Εμινέ, που γίνεται ερωμένη του και μετά το θάνατο του Νουρί ετοιμάζεται να βαφτιστεί χριστιανή και να παντρευτούν. Φαίνεται να είναι κάτι που κάνει με χαρά, με την αίσθηση ότι της δίνει, η Εμινέ δηλαδή, η νέα θρησκεία μιας μορφής ελευθερία. Χαίρονταν να γίνει χριστιανή, να βγαίνει χωρίς φερετζές στους δρόμους, να πηγαίνει στην εκκλησιά, να βλέπει και να τη βλέπουν, να τη χτυπήσει ο αγέρας, να της δώσει ο ήλιος, να βάλει ρωμαϊκές φορεσιές, μπλούζες και φαρμπαλάδες και ξέσκεπα τα μαλλιά της τα κορακάτα να τα χαίρεται ο κόσμος. Ο Χριστός ήταν για αυτήν μια πόρτα. Την άνοιγε και έβγαινε χωρίς φερετζές στο δρόμο. Εντάσσεται η Εμινέ σιγά σιγά στη ζωή των χριστιανών και βοηθά στην προετοιμασία του αγώνα μαζί με τις άλλες γυναίκες. Η Επανάσταση ωστόσο έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Έχει έρθει τουρκικό στρατός για ενίσχυση στον Πασά και οι χριστιανοί που ζουν μέσα στα τείχη του Μεγάλου Κάστρου θα πρέπει να απομακρυνθούν για να αποφύγουν τη σφαγή. Η κριτική βοήθεια δεν περιμένουν από πουθενά, παρά μόνο από το τουφέκι τους. Και έτσι με τη σύμφωνη γνώμη του καπετάν Μιχάλη μεταφέρουν τα γυναικόπαιδα σε ασφαλή λιμέρια και μετά θα πολεμήσουν αφού ασφαλίσουν γυναίκες και παιδιά. Ελευθερία ή θάνατος είναι το σύνθημα. Η οικογένεια του καπετάν Μιχάλη βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του πατέρα του, του καπετάν Σύφακα. Γίνονται πολλές μάχες σε διάφορα σημεία του νησιού, οι νιζάμιδες βιοπραγούν παντού, αλλά συναντούν και τα τουφέκια των κριτικών που μάχονται με γενναιότητα. Φτάνουν όμως κάποια στιγμή στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού και το πολιορκούν. Οι οπλαρχηγοί με τους άντρες τους είναι εκεί και το υπερασπίζονται και φυσικά ο καπετάν Μιχάλης. Όταν όμως του φέρνουν τα νέα ότι οι αγάδες συγγενείς του Νουρί σχεδίαζαν να απαγάγουν και να σκοτώσουν την Εμινέ, εγκαταλείπει τη μάχη για να τη σώσει. Οι Τούρκοι κάνουν ευνηδιασμό και καίνε το μοναστήρι. Το κακό αυτό τον βαραίνει. Του επιρρύπτουν ευθύνες οι καπεταναίοι και κυρίως ο καπετάν Ελιάς, ένας από τους πιο σεβάσμιους οπλαρχηγούς. Στο σημείο αυτό, το ερωτικό πάθος παραμερίζει το χρέος προς την πατρίδα και αυτό του συναισθάνεται ο καπετάν Μιχάλης και έτσι σκοτώνει την Εμινέ για να καταφέρει να υποτάξει μέσα του τα ερωτικά συναισθήματα που κρύβει για αυτή τη μοιραία γυναίκα. Στη συνέχεια, ομολογεί στον καπετάν Πολυξίκη που τον ρωτά ότι ναι, αυτός του σκότωσε. Όμως οι δύο άντρες ξεπερνούν κατά κάποιο τρόπο την προσωπική τους έχθρα και μάχονται δίπλα-δίπλα για την πατρίδα τους. Οι Τούρκοι ωστόσο πλήγουν την Επανάσταση στο αίμα.
Ο καπετάν Μιχάλης όμως δεν παραδίδει τα όπλα, συνεχίζει να πολεμά και χάνεται μέσα στη φωτιά της μάχης. Γύρω από τον καπετάν Μιχάλη, την Εμινέ, τον Ουρίμπε και τον Πολυξίγκη, μια ολόκληρη κοινωνία, η κοινωνία του μεγάλου κάστρου, ζει καθημερινές καλές και κακές στιγμές. Οι άντρες όμως στο τέλος, όλοι σχεδόν, στο σύνολό τους δηλαδή, πολεμούν για την Κρήτη. Και από τα αδέρφια του καπετάν Μιχάλη, ο Τίτηρος, ο δάσκαλος που ήταν ο πιο δηλός, εν πάση περιπτώσει, και η προσωπικότητα που χλέβαζε ο Καζαντζάκης, όπως και όλους τους δραματιζούμενους, δεν αρνήθηκε να πολεμήσει. Υπομένει, υπέμεινε όλες τις ταπεινώσεις, αλλά στο τέλος πολέμησε κι αυτός, πήγε κι αυτός στη μάχη. Τον Κοσμά επίσης, τον Ενιψιό, το γιο του Κωνσταρού, τον άφησα τελευταίο, γιατί μέσα στο έργο είναι το προσωπείο του ίδιου του συγγραφέα. Είναι σπουδαγμένος, που σημαίνει ότι είχε ασπαστεί τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο καπετάν Μιχάλης δεν τον θεωρεί και κάτι σπουδαίο τον Κοσμά. Όμως στο τέλος αγωνίζεται και ο Κοσμάς για την ελευθερία της Κρήτης και σκοτώνεται στο πεδίο της μάχης. Με το θάνατό του και το θάνατο του καπετάν Μιχάλη κλείνει η ιστορία μας. Γι' αυτό αξίζει να αφήσουμε τον τελευταίο λόγο στον ίδιο τον συγγραφέα να μας αφηγηθεί ένα κομματάκι από την τελευταία σκηνή αντί οποιοδήποτε άλλου διαλόγου. Σας το διαβάζω από το βιβλίο. Τράβηξαν τα μαχαίρια τους και χύμιξαν. Είχε στρωθεί τώρα το χιόνι, σκέπαζε τα ξαπλωμένα κορμιά, τα κόκκινα φέσια άσπρισαν, από την άκρα του ουρανού δυο αγιούπες πρόβαλαν. Έφτασαν μονοστραπείς απάνω από τους ανθρώπους που σκοτώνονταν και άρχισαν να φέρνουν βόλτες στον αέρα με τεντωμένο το λαιμό κατά τα κουφάρια. Στο μάλι βράχια της φαγής, Μπάρμπας και Ανιψιός, δηλαδή καπετάν Μιχάλης και Κοσμάς, έζωσαν οι νιζάμιδες στον Κοσμά, ανεβοκατέβασαν τα μαχαίρια, πιάστηκαν μέση με μέση, στράφηκε ο καπετάν Μιχάλης, είδε τον Ανιψιό, αναποδογύρισε τους νιζάμιδες, έσπασε τον μπλόκο τον εδικό του και χύμιξε να τον ελευθερώσει. «Βάστα, Ανιψιέ», του φώναξε, «έρχομαι», μα δεν πρόλαβε. «Έρχεται αυτός, καπετάν Μιχάλη», του φώναξε χαχαρίζοντας ένας ντόπιος τουρκαλάς και του πέταξε κατά πρόσωπο το κεφάλι του Κοσμά. Άπλωσε ο καπετάν Μιχάλης το χέρι, άρπαξε από τα εμαλιά ανάερα το σφαμένο κεφάλι, το σήκωσε ψηλά σαν μπαεράκι, άγρια λάμψη περέχησε το πρόσωπό του. Χαρά ήτανε τούτη ανθρώπινη, περφάνια, πείσμα θεωτικό για καταφρόνια του θανάτου. Για αγάπη για την Κρήτη αβάσταχτη, ο καπετάν Μιχάλης σήκωσε αψηλά το σφαμένο κεφάλι, άνοιξε το στόμα, φώναξε «Ελευθερία» ή... Μα δεν πρόφτασε να τελειώσει. Μια μπάλα μπήκε μέσα στο στόμα του. Μια άλλη πέρασε από το δεξό του μιλίγκι και βγήκε από το ζερβό. Και ο καπετάν Μιχάλης έπεσε κάτω στα νάσκελα και σκόρπισαν οι μυαλοί του στις πέτρες. Και έτσι τελειώνει το μυθιστόρημα. Εσάς που είχατε τη διάθεση και την υπομονή βέβαια να περάσετε απόψε το απόγευμά σας με τον Νίκο Καζαντζάκη, τη μορφή του καπετάν Μιχάλη και τους άλλους ήρωες του έργου. Θα επιμείνω σε ένα πράγμα μόνο απόψε, ότι μία παρουσίαση έργου, όσο πλήρης και αν είναι, όσο και καλά
αν θελήσει να τη δώσει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγνωση του έργου. Σας προτρέπω να το διαβάσετε. Είναι ένα από τα ωραιότερα έργα, όχι της ελληνικής λογοτεχνίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας και από τα ωραιότερα του Καζαντζάκη. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα που μας φιλοξένησε απόψε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήρθατε, τα κυρίες που διαβάσανε και τον Χρήστο από σπάσματα. Ευχαριστώ τον κύριο Στασινάκη που μας παρακολούθησε από την Ελβετία, τον πρόεδρο της εταιρείας. Τη Σοφία μας εδώ, η οποία χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες βραδιές. Είναι ο άνθρωπος κλειδί, τη Μαρία, η οποία κρατά όλο το οικονομικό βάρος του συλλόγου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είσαστε εδώ. Εύχομαι να σας συναντήσω σε μια επόμενη πνευματική βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει, λοιπόν, εάν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορούμε να, αν κάποιος θέλει να παρέμβει, να μιλήσει, είμαστε και από τους παρόντες και από τους... Λοιπόν, έχουν ζητήσει ένα διαδίκτυο και μετά έχετε το λόγο εσείς, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Παπαϊωάννου, κυρία Λουτσά. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Έχετε σηκώσει χεράκι να μας μιλήσετε. Ναι, ναι, μπορώ. Δεν μπορείτε, μόνο να ανοίξετε την κάμερά σας. Α, να τη σηκώσω, και είμαι άρρωστη, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν φαίνεσαι για άρρωστη, Βάντα μου, δεν μας λες την έχετε. Δεν άκουσα. Δεν φαίνεσαι για άρρωστη, λέω. Τι να πω τώρα, εγώ το ξέρω. Σας πειράζω εγώ. Λοιπόν, έλα, Βάντα, τι να πω τώρα, είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί τον καπετάν Μιχάλη τον θεωρώ έτσι πολύ οικείο με τη μελέτη που κάναμε στο συνέδριο της Λάρισσας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, εσένα, τα κορίτσια, τη Μαρία, την Σοφία, την ομάδα όλων των κυριών που διάβασαν και του κυρίου. Ο χώρος είναι εξαιρετικός. Ο κύριος είναι ο Χρήστος. Ο Χρήστος ο σύζυγος της Σοφίας. Ο Χρήστος ο Σολάκης. Ήταν ο κύριος που διάβασε. Ο σύζυγος της Σοφίας. Δεν τον άκουσα. Και οι κυρίες, η κυρία Ζινόζη, η κυρία Μπιταροκύλη, η κυρία Μπεζιτζόγλου. Τις έχω ακούσει και άλλες φορές τα ονόματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όσες φορές και αν διαβάσεις τα έργα του Καζαντζάκη, και τώρα να πάμε στο συγκεκριμένο, στον καπετάν Μιχάλη, θα δεις μια άλλη θεώρηση, όποια θέλεις μπορείς, σε όποια θέλεις μπορείς να σταθείς. Τώρα εσύ, Κατερίνα, μας έστησες μπροστά μας τον κύριο άξονα του πληθυστορήματος, έβαλες τους ήρωες κύριους και δευτερεύοντες στη θέση τους, στήθηκε δηλαδή μπροστά μας όλο το σκηνικό και είδαμε τους χώρους, τους χαρακτήρες, τη θρησκεία και θυμάμαι ότι εγώ τα είχα παραμερίσει αυτά ακριβώς για να ξεδιαλέξω τη φύση που πλέκεται ανάμεσα στο μυθιστόρημα. Είχαμε θέμα μας τότε στο συνέδριο. Ναι, ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία εισήγηση, πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από όλους σας και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εμείς που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Έχουμε κάποιο άλλο? Όχι. Λοιπόν, η κυρία έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ακούμε. Ναι, πείτε μας το όνομά σας. Μαραγκάκη Δέσποινα. Ναι, κυρία Μαραγκάκη, παρακαλώ. Από Λέσχη Ανάγνωση Ήτανος. Από τη Λέσχη Ανάγνωση Ήτανος. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Πραγματικά ήταν καθηλωτικό όλο αυτό. Μπράβο. Εξάλλου και το έργο. Το έργο είναι καθηλωτικό. Έτσι. Λοιπόν, ως Λέσχη Ανάγνωσης Ήτανος, μελετούμε την ιστορία της Κρήτης εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Και βέβαια αναφερόμαστε πολύ συχνά στα βιβλία και ειδικά αυτό εδώ ακριβώς. Θα σας κάνω μια πρόταση. Αναφερθήκατε προηγουμένως, στην αρχή, στο ότι η εποχή που μεγάλωσε ο συγγραφέας, που έζησε, αλλά και οι αναφορές του στα βιβλία του, δείχνουν πόσο δύσκολα ήταν και πραγματικά όλη η ιστορία μας είναι αιματοβαμμένη. Θα ήταν πολύ καλό εάν γινόταν μια συνεργασία σε μια παρουσίαση όπου θα διαβαστούν αποσπάσματα από τον καπετάν Μιχάλη και η Λέσχη μας θα παρουσιάσει τα σημεία εκείνα και θα,
θα είναι πολύ πιο παραστατικό όλο αυτό. Ναι. Και θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αυτή την πρόταση κάνω και αν θέλετε μελετήστε την ως Λέσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση, ασφαλώς και θα τη μελετήσουμε και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και στον ίδιο χώρο εδώ. Έτσι. Ναι, ναι. Αρκεί να μας φιλοξενεί ο Ανδρέας και ο κύριος Μιχάλης και η κυρία Χριστίνα. Βέβαια, μου κάνω πρόβλημα. Απαντάτε και γι' αυτό. Όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, παρέμβαση, Σοφία μου. Ο κύριος Καραταράκης ζητήσει το λόγο. Κύριε Ζαχαρία. Κύριε Καραταράκη. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Θέλω καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στον Αράκη, τον αγαπημένο Πύλο, τον Ανιψό του πολύ αγαπημένου Πύλου που έφυγε, του Στέλιου που ήταν δημιουργός και άφησε τεράστιο έργο για το Ηράκλειο, για τη μουσική, την παραδοσιακή και με τον οποίο είχαν συνδεθεί πολλά πράγματα. Δεύτερον, να πω στον αγαπημένο Πύλο τον Γιώργο του Πασινάκη, αν παρακολουθεί μια κριτική ματινάδα, Γιώργο. Πουλί που είναι δυνατό και τα γιατά τον πόνο βγαίνει στα νέφη και πετά με μια φτερούγα μόνο. Τι υπέροχη ματινάδα. Ευχαριστώ. Πρέπει να καμαρώνεις γιατί το έργο της ζωής σου βρίσκει και διευρύνεται συνεχώς ανθρώπους άξιους να προβάλλουν αυτό που αγάπησε, που είναι η ίδια σου ζωή και αφήνεις ένα έργο πλούσιο. Πολύ μεγάλο έργο. Συγχαρώ την Κατερίνα, γιατί πραγματικά έχει αναβαθμίσει όπως αξίζει στον Κατεντάκη την εταιρεία. Και να επιμείνω να πω ότι με εντυπωσίασε η όλη ανάγκη. Ήτανε πλήρης, περιεκτική, το λίγο χρόνο που είχε, που πραγματικά μπορεί να γίνει μια ολόκληρη μελέτη για το έργο αυτό. Θα επιμείνω μόνο σε ένα σημείο. Που το ανέφερε η Κατερίνα, επειδή είμαι και φιλόλογο. Πράγματι, δεν γνωρίζουμε πολλά για την πλήρια αισιομάθεια του Καζαντζάκη. Δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο ήξερε τους τραγικούς, τον Κυκυρίνο κλπ. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά πόσο αφιερώθηκε στον Όμηρο. Και ξέρετε πώς γράφεται ένα βιβλίο, δεν είμαι συγγραφέας, αλλά έχω την εντύπωση ότι από τα βιώματα ίσως και υποσυνείδητα καμιά φορά οι συγγραφείς μας αν δούμε και από τα διαβάσματά τους τρόπο να οργανώσουν ένα κείμενο. Έτσι, ειδικά στον Καπετά Μιχάλη, που παρά τη διαφωνία πολλών θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, το πιο άρτιο, το πιο ιστορικοποιημένο έργο του Καζαντζάκη, αν λένε ο Αλέξης Ομπάς, αλλά έχει πολλά περιτά στοιχεία μέσα. Ο Καζαντζάκης λοιπόν εδώ, παρά το ότι έχουμε ένα αγώνα εναντίον των Τούρκων, ο γοητευτικός ήρωας μέσα στο έργο του είναι ο Νουρίμπεργκ. Το τόνισε η Κατερίνα, θέλω να το τονίσω ακόμη περισσότερο. Κοιτάτε, η Ιλιάδα ξεκινάει με τη λέξη μήνυ, η μήνυς, η ορκή. Ο Ασιλέας, ο οποίος είναι γιος θεάς, αλλά είναι η μήτρα, είναι μια κορυφαία μορφή, ένας υπεράνθρωπος σαν τον Καπιτά Μιχάλη, είναι οργύρων, θέλει να σκοτώσει τον Αχιλέα. Οργίζεται γιατί του πήρε την κοπέλα, το άφηρό του, λίγο στην τιμή του. Αντίστοιχα, ο πιο γοητευτικός ήρωας μέσα του Καπιτά Μιχάλη δεν είναι ο Καπιτά Μιχάλη. Σωστά είπε η Κατερίνα ότι η φάτσα του, η γαλλιότητά του, η συμπεριφορά του όλη προς τα παιδιά του. Ο Θρασάκη που είναι πράγματι ένας αδύνατος ήρωας, ανάξιο διάδοχος ή ό,τι πούμε, που προσπαθεί να καρφωθεί τη δόξα του πατέρα. Αντίθετα, ο Καπιτά Μιχάλης σε αυτό το έργο συγκλονιστικό είναι ο αγώνας του να κατακτήσει, θα έλεγα, το στόχο του, που είναι να νικήσει το πάθο, που είναι δυνατός ο ερωτός του για την μόνη. Ο έρωτας όμως αυτός τον εξαντλεί. Ο Νουρίμπεργκ αντίστοιχα είναι μεγάλη μορφή. Είναι ο πιο γοητευτικό κοινό. Όχι μόνο είναι όμορφο την εμφάνιση του, αλλά είναι πραγματικά γενναίο.
δεν διστάζει να αναλάβει το χρέος του και να μονομαχήσει με τον αδελφό του καπιτά Μιχάλη. Τονικά και εκείνη τη στιγμή φαίνεται το μεγαλείο του, ότι πλησιάζει κοντά του να το καλεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα ύπουλο χτύπημα που χάνει τι, τον ανδρισμό του. Επίσης, η σκηνή με τον καπετά Μιχάλη που σκιαλεύονται, βεβαίως δείχνει ένα μεγαλείο του Καζαντζάκη στον τρόπο που φέρεται, αλλά δεν είναι ένα μεγαλείο όπως του Μιλίου. Μείνω αδελφό. Θέλω να πω πολλά, αλλά θα κλείσω εδώ. Εγώ το θέλω ένα ίσως το πιο άρτιο από την Κατερίνα λογοτεχνικό έργο. Αλλά θα εισπίτω την Ελλάδα και να σας ευχηθώ σε όλους καλή Ανάσταση, Γιώργο μου, καλή Αντάμωση. Σου εύχομαι πάντα να είσαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σχετικά, αν δεν έχετε τελειώσει, συγγνώμη. Για να νιώθεις ευτυχισμένος που συνεχίζεται το έργο σου. Μακάρι όλοι στη ζωή μας να είχαμε αυτή την αίσθηση. Ευχαριστώ και πάλι όλοι. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, να πω κάτι για την αρχαιομάθεια του Καζαντζάκη μόνο. Όμηρο δεν το συζητούμε ότι ήταν εγώ βαθύς γνώστης του Όμηρου, όπως το είπατε κι εσείς, αλλά και Θουκυδίδη είχε διαβάσει, σύμφωνα με τη μελέτη τουλάχιστον του Σταματίου. Δεν ξέρω για τους τραγικούς, πιθανόν, αλλά η αρχαιομάθεια του Καζαντζάκη ήταν βαθιά. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη παρέμβαση από τους παρεμβρισκόμενους, από τους καθήμενους, από τους διαδικτυακά παρακολουθούντες. Κύριε Στασινάκη, θα σας χαιρετήσουμε. Θα μας χαιρετήσετε, τι θα κάνουμε. Μπορώ λίγο να πω. Ποιος είναι? Θα σας ακούω εγώ. Μας ακούω. Ποιος μιλάει? Εγώ, Γιώργος. Εσείς μιλάτε, κύριε Στασινάκη, ένας άλλος κύριος μίλησε. Α, έχουμε και άλλους μπροστά τον λόγο. Δεν θέλω να ρωτήσω, γράψει στο chat για ένα λεπτό τον λόγο. Ναι, ο Βαγγέλης, ναι. Ωραία, Μπάβης. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι, Βαγγέλη. Για ένα λεπτό, ένα σύντομο σχόλιο πριν το κλείσιμο. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την οργάνωση. Όλους και όλες ξεχωριστά αξίζουν, μπράβο. Συγχαρητήρια και στην κυρία Κατερίνα για την πλήρη παρουσίαση. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια λέσχη ανάγνωσης, που ανταμώνουμε με ανθρώπους που μοιραζόμαστε νέα ενδιαφέροντα και προβληματισμούς. Απόλυτη με φίλιο. Εγώ, όσον αφορά το έργο του Καζαντζάκη, να σταθώ σε μία φράση που πάντα την έχω στο μυαλό μου και προσπαθώ κάθε φορά να την ερμηνεύω διαφορετικά ανάλογα τον καιρό. Αν δεν δει ο Θεός χέρι ανθρώπου, δεν βάζει μύτη και αυτό στο δικό του το βιβλίο. Θεωρώ είναι πάντα επίκαιρη, καθώς μιλάει βαθιά στην ψυχή μας, αν και ορισμένοι θεολόγοι, αν τυχόν βρίσκονται, θα μπορούσαν να πούν ότι προσπαθεί ο Καζαντζάκης να δώσει μια, να προσεγγίσει και ανθρώπινα το Θεό και ότι αυτό είναι λάθος από άποψη θεολογίας. Εγώ θεωρώ το εναντίον, ότι είναι τολμηρό και θαραλέο να προσπαθήσεις να ορίσεις και να κατανοήσεις το Θεό σύμφωνα με την ημιτελή ανθρώπινη φύση, σύμφωνα με την ημιτελή ανθρώπινη φύση του άνθρωπος. Οπότε, και σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα που γνωρίζουμε σε τι καιρό ζούμε, αστάθειας, αβεβαιότητας, αναβρασμού, αμφισβήτησης, θεωρώ ότι αυτή η φράση δηλώνει και παρακινεί, σύμφωνα με τον λόγο του Καζαντζάκη, τον άνθρωπο, αν θέλει πραγματικά να σωθεί, να λυτρωθεί, να ξημερώσει ένας καλύτερος κόσμος, πρώτα πρέπει να πατήσει στα δικά του πόδια, να αναγνωρίσει τη δύναμή του, ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι εικόνα του Θεού και πραγματικά μετά να πεθυθεί στον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Θεός, αν δεν δει το ανθρώπινο χέρι για σωτηρία, για ανήφορο, όπως είναι το τελευταίο έργο του εκδότη, και δεν θα βάλει και αυτό στο δικό του χέρι. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, πολύ. Χαιρετισμούς από τη Λάρισα. Καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε. Σας καλό Πάσχα και στη Λάρισα. Εύχομαι να τα δυσάρεστα που συνέβησαν εκεί. Ναι.
Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ποια κυρία έχει ζητήσει το λόγο? Η κυρία Γραφανάκη. Κυρία Γραφανάκη, ναι. Σας ακούμε. Το μόνο που έχω να παρακαλέσω όλους τους κυρίους και τις κυρίες που παρεμβαίνουν να είναι λίγο σύντομοι στις παρεμβάσεις τους, γιατί είμαστε πολλοί συμμετέχουμε απόψε και ίσως θέλουν να πάρουν το λόγο κι άλλοι. Ευχαριστώ. Κυρία Γραφανάκη, έχετε το λόγο. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ότι απόλαυσα ιδιαίτερα το φωτογραφικό υλικό και το μουσικό, γιατί μας μεταφέρει πραγματικά στην εποχή και στα χρώματα και στις εικόνες του Καζαντζάκη. Ο καπετάν Μιχάλης αναφέρεται πολλά πράγματα σχετικά με τους κύριους χαρακτήρες. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι για μένα, όταν διάβασα αυτό το έργο, ο καπετάν Μιχάλης αποτελεί ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι η μάχη του ανθρώπου να ελευθερωθεί από τους τυράννους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Μέσα από τις σελίδες του, νομίζω ότι ο αναγνώστης γίνεται μάρτυρας ενός αιώνιου αγώνα του ανθρώπου να ελευθερωθεί από αυτά που τον καταδυναστεύουν, από ξένους κατακτητές, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Τούρκοι, αλλά και από εσωτερικούς δυνάστες. Που αυτό από είναι η ελευθερία στον Καζαντζάκη. Από αυτούς είναι μεγαλύτερος είναι ο φόβος, όπως λέει ο Γεροσύφακας. Ο πατέρας του καπιτάν Μιχάλη στον εγγονό του το Θρασάκη. Κατά κάποιο τρόπο, όλο το μυθιστόρημα είναι γύρω από αυτόν τον αγώνα του ανθρώπου να υπερβεί τα όρια του. Να ελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά. Να αναταθεί από αυτά που τον φοβίζουν, από αυτά που τον καταπιέζουν. Να ζήσει ελεύθερος. Και νομίζω ότι σε αυτή την εποχή είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το μήνυμα. Ο υπότιτλος του βιβλίου «Ελευθερία ή θάνατος» μας τονίζει ότι ίσως υπάρχουν μόνο δύο αυτές οι επιλογές στη ζωή του ανθρώπου, δεν υπάρχει άλλη λύση, και οι ήρωες κάθε στιγμή καλούνται πραγματικά, έτσι όπως το βλέπω εγώ, να ακολουθήσουν είτε τον δρόμο προς την ανάταση του έθνους ή της ψυχής τους, την ελευθερία, ή τον δρόμο που οδηγεί στο θάνατο ή στην παρακμή τους. Οπότε, για μένα αυτό το μυθιστόρημα είναι ένας ύμνος, πραγματικά ένας ύμνος, του αγωνιζόμενου ανθρώπου, είτε είναι κριτικός, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου που πασχίζει για επιβίωση, σωματική, ψυχική, που αναφωνεί με το δικό του τρόπο αυτό το μεγάλο δίηγμα «Ελευθερία ή θάνατος», προκειμένου να ζεις ελεύθερος, απαλλαγμένος από κάθε μορφή δουλείας. Οπότε είναι πάντα διαχρονικό αυτό το μήνυμα, πέρα από τα ιστορικά του, γεγονότα για όλους μας και ειδικά στην περίοδο αυτή που περνάμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία, μιλάτε στα λόγια. Ευχαριστώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ το μαζί σας και να ακούσω την όμορφη σας διάλεξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλη τοποθέτηση. Από το διαδίκτυο θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Από το διαδίκτυο κάποιος να μιλήσει, από τους κυρίους που παραμένουν έχουν όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι απόψε εδώ κλείνουμε, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση από τους παρόντες, κάποια άλλη συζήτηση. Θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι να σας συναντήσω όλους σε μια επόμενη πνευματική βραδιά αφιερωμένη στον Γιού Καζαντζάκη. Κύριε Στασινάκη, θέλω να σας πω καληνύχτα τελευταίο, να μας πείτε κι εσείς την καληνύχτα σας να κλείσουμε. Είσαστε αυτός που αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για τη σκέψη και το έργο του Καζαντζάκη στον κόσμο. Σας ανήκει ο τελευταίος λόγος απόψε. Όχι, ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, και όλους και όλες τις συμμετέχοντες. Συμμετέχουσες το λένε επίσης. Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Ή το αντίστροφο. Τον Ανδρέα φυσικά και όλους τους φίλους. Εγώ είμαι συγκινημένος γιατί μαθαίνω πολλά για αναλύσεις. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν είμαι φιλόλογος, αλλά από εσάς ακούω και μαθαίνω πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολύ ωραία οργανωμένα και πώς θα το πω, φιλικά θα έλεγα. Και βλέπω τι παρακολουθούν. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι έχουμε μάθει εμείς από εσάς? No. Σκεφτείτε το. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στασινάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.